Εγώ χθες διάβασα το Βήμα, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Υπήρχε ένας λίβελος από κακίες και σκουπίδια εναντίον μου, τραγικά, από κάποιον κύριο, το όνομά του... Βίδος. Βίδος, λοιπόν. Και λέω τώρα πρόσεξε, και αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουνε. Και κρίμα, γιατί είναι και στο Βήμα και θεωρώ ότι μια σοβαρή εφημερίδα δεν πρέπει να έχει την κοινή αντιμετώπιση που έχουν ο κίτρινος τύπος. Δηλαδή, παίρνουμε τώρα τι είναι στη λάμψη, δεν έχει να κάνει με τα κλισέ του εθνικού και τους καλούς ηθοποιούς κτλ. Ό,τι είναι στο lifestyle. Το χτυπάμε, γιατί αυτοί έχουν το... ας πούμε ότι έχουν... Δεν μπορώ να πω τώρα τη σωστή λέξη, μου διαφεύγει. Αφιψηλού πλέον. Έχουν τη δύναμη της πένας και νομίζουν ότι μπορούν να πούνε οτιδήποτε για τον καθένα. Χωρίς να ρωτήσουν αν έχει ανάγκη να κάνει αυτή τη δουλειά για να επιβιώσει. Χωρίς να ρωτήσουν αν αυτό που λένε ισχύει. Και το τρίτο και χειρότερο, πρέπει να βγάλουν κακία για να πληρωθούν. Δηλαδή η δουλειά τους να είναι τηλεκριτικός, για να μπορεί να πει μια κυρία που δεν τη γνωρίζαμε στο dancing, μας έσαιρνε τα μύρια όσα. Εγώ δεν ασχολήθηκα ποτέ και ούτε με ενδιαφέρει. Είναι δικαίωμά του να με κρίνει. Είναι η δουλειά του. Να κρίνει αν του αρέσει στο θέατρο, να κρίνει αν του αρέσει στην εκπομπή. Το να κρίνει όμως τη ζωή μου, το τι έχω κάνει, το τι δεν έχω κάνει στην προσωπική μου ζωή δεν τον αφορά. Εκεί λοιπόν θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. Αυτοί οι άνθρωποι, δυστυχώς οι άνθρωποι του τίποτα, γιατί ένας άνθρωπος είναι χορτάτος, είναι και γενόδωρος με τους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι άνθρωποι του τίποτα. Περιμένουν να πούνε μια κακία για να ασχοληθεί το Σταρ, ο Αντένα, το Μέγκα, να πούνε συγγνώμη, ο Τάδε είπε κάτι κακό για εσάς. Εγώ λοιπόν, παρόλο που με στενοχώρησε ο συγκεκριμένος κύριος και το απαντώ με κάποια μήνυση, γιατί θεωρώ ότι του αξίζει, να καταλάβουν ότι δεν είναι στο απειρόβλητο και δεν μπορούν να παίζουν με τον κόπο του καθενός μας. Θα κάνεις μήνυση. Ναι, βεβαίως θα του κάνω μήνυση. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο μου, τον κύριο Αγαπηνό, θα του τη στείλουμε αύριο. Για ποιο χαρακτηρισμό? Για πολλούς χαρακτηρισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Θεωρώ ότι είναι άκρος συκοφαντικό όλο αυτό το δημοσίευμα, όλο αυτός ο λίβελος. Και δεύτερον, τον καημένο είμαι σίγουρη ότι θα είναι κανένας κοντούλης, φαλακρός, που άμα το δεις περνάει παρατήρητος, δεν θα μπορεί να κάνει καλό σεξ, θα είναι κανένα κακομήρικο. Ξέρω κι εγώ. Παρ' όλα αυτά τον αγαπάω και αν σε έρθει να τον πάρω και μια αγκαλιά. Αλλά ειλικρινά του στέλνω την αγάπη μου. Αλλά συγγνώμη, ήταν το διαβάσει κάποιο ξένο. Και εγώ γιατί να πρέπει να στεναχωρηθώ και να τον λουστώ? Ας έρθει να πιούμε ένα καφέ, να τον γλυκάνω λίγο. Αυτό που σχολιάζει είναι ότι έκανε. Και θα μείνω σε αυτό, δεν θα μείνω στου χαρακτηρισμού όπω. Αυτούς οι οποίοι είναι υποτιμητικοί για την προσωπικότητά σου. Συμφωνείς αυτό, ότι ήταν καυστικό? Είναι πολύ καυστικό και υπάρχουν κάποιοι χαρακτηρισμοί που όντως είναι ιδιαίτεροι και δεν θα τους επαναλάβω εγώ δημόσια, γιατί εφόσον θα κάνεις μήνυση, ναι, όσο όποιος το επαναλαμβάνει, στην ουσία διαπράττει το ίδιο δίκημα. Όμως θα μείνω σε κάποια στοιχεία τα οποία αναφέρονται σε... έχουν να κάνουν με την κριτική. Ναι. σχολιάζω ότι φάσκεις και αντιφάσκεις με κάποιες δηλώσεις. Ωραία. Δηλαδή λοιπόν, ότι λες, ας πούμε, ότι έλεγες ότι η αλήθεια είναι ότι έπεσα γιατί είχα το θράσος να χορέψω με 12 πόντο, γιατί με ενδιαφέρει πιο πολύ η εικόνα μου, να βγαίνω γοητευτική και όμορφη, παρά να κάνω σωστά βήματα. Αυτή είναι δήλωση που έκανε τώρα με τον dancing. Βεβαίως. Και σχολιάζει ότι είναι δήλωση που έρχεται σε αντίφαση με άλλη προγενέστερη που είχες πει: τα τελευταία χρόνια δεν έχω προσέξει την εικόνα μου, θέλω να γίνω φίλη με το χρόνο, μου αρέσει η ηλικία μου, δεν είμαι πια σεξ. Και με αποκαλούν ακόμα σύμβολο του σεξ, αμαρτία είναι πια, γεράσαμε. Εγώ θα μείνω στις δηλώσεις σου. Συμφωνώ σε αυτό που λέει, ότι στο εξής, ότι ναι, μπορεί, όντως το έχω πει, ότι πολεμάω την εικόνα μου, προσπαθώ να μεγαλώσω και ειδικά όταν μια καριέρα έχει βασιστεί σε αυτό που λέμε εικόνα, δεν είναι πολύ εύκολο να μπορείς να τα βρεις με το χρόνο. Απ' την άλλη όμως, όταν εκτίθεσαι σε ένα από τα πιο λαμπερά σοου, που λόγω της κρίσης δεν υπάρχει δουλειά και είσαι βορρά στα μάτια των ανθρώπων, δεν είναι δυνατόν να μην κοιτάξεις την εικόνα σου. Δηλαδή, τι θα πάω εγώ σαν Τζολιάς ή θα πάω σαν γύφτος, ας πούμε, που δεν έχω τίποτα με τους γύφτους, αγαπάω ιδιαίτερα. Και θα πάω, ας πούμε, άπλητη, αχτένιστη και κάπως. Δεν είναι δυνατόν. Όταν βγαίνεις και εκτίθεσαι σε ένα λαμπερό σοου, πρέπει να προσέξεις την εικόνα σου. Όμως, εγώ πόσες φορές έχω πει, και εδώ δηλώνω τη συνέπειά μου, ότι ρε παιδιά, πού με πάτε εμένα στην ηλικία που είμαι? Πού με πάτε εμένα κουρασμένη που είμαι? Το έκρυψα ποτέ? Πήγα να κάνω τη χαζομπεμπέκα εκεί που πήγα? Όχι. Άρα λοιπόν αυτός ο κύριος ο Γλυκούλης, που πρέπει να είναι και φολακρούλης. Λοιπόν, ο κύριος ο Γλυκούλης, να καταλάβει ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει ασυνέπεια σε αυτά που είπα. Είμαι απολύτως αληθινή. Εγώ είπα ότι πρέπει να πάω σε αυτό και να είμαι λαμπερή και όμορφη. Τι θέλει να δει ο κόσμος από μένα? Να παίξω τον Μπρέχτ στο εθνικό? Όχι.
να χαμογελάσω, να με δει ερωτική, να με δει γοητευτική για τα χρόνια μου και να το ευχαριστηθεί. Είχα λοιπόν μια υποχρέωση απέναντι στο κοινό. Και αυτό έκανα. Να.